Γεια σα, φίλοι μου! Σε αυτό το βίντεο θέλω να μοιραστώ μαζί σα τα ξύλα τα οποία χρησιμοποιούμε για να φτιάξουμε μία κατσούνα στο κατσούνε.gr όπου θα βρείτε τη μεγαλύτερη ποικιλία χειροποίητων κριτικών μπαστούνιών και είναι όλοι πίσω μου. Η διαθέσιμη αυτή τη στιγμή. Τουλάχιστον. Λοιπόν, θα ήθελα να σα πω ότι μ, παραδοσιακά οι κατσούνε γίνονται από ξύλο αμ, γινόντουσαν από ξύλο αμπελιτσιά. Ωστόσο, είναι ένα είδο προ εξαφάνιση και γι' αυτό το λόγο εμείς στο κατσούνες.gr σεβόμαστε και δεν παράγουμε, δεν δημιουργούμε, δεν κατασκευάζουμε κατσούνες από ξύλο αμπελιτσιάς. Ωστόσο, όπως βλέπετε πίσω μου, έχω ένα σωρό κατσούνες οι οποίες είναι διαθέσιμες για όλους εσάς με διαφορετικά ξύλα και διαφορετικές ιδιότητες κάθε ξύλο. Όπω φαντάζεστε, κάθε ξύλο είναι διαφορετικό το ένα από το άλλο και έχει τα προτερήματα και τα μειονεκτήματά του. Λοιπόν, ε, και ουσιαστικά αυτές οι διαφορετικές ιδιότητες είναι που κάνουν ε, τον τρόπο κατασκευής μιας, μιας κατσούνας τελείως διαφορετικό. Κάποια κατσούνα μπορεί να χρειαστεί περισσότερο χρόνο, κάποια άλλη λιγότερο χρόνο. Κάποιε κατασκευάζονται πιο εύκολα, πιο δύσκολα. Η διαδικασία έχει ω εξή. Ξυπνάμε πρωί-πρωί, όταν μα το επιτρέπει ο καιρό και το φεγγάρι, ανεβαίνουμε τα βουνά, τα χώρα, στα χωράφια που μας έχουν καλέσει, κάνουμε τους καθαρισμούς, μαζεύουμε τα ξύλα τα οποία μας κάνουν, ε, τα φέρνουμε στο εργαστήρι και ξεκινάμε την κατεργασία. Την, τη διαδικασία κατασκευής την έχουμε ανεβάσει και σε άλλα βιντεάκια, οπότε σίγουρα την έχετε δει. Αν όχι μπορείτε να το ψάξετε στο κανάλι μας στο YouTube ή στην ιστοσελίδα μας και εκεί τα έχω τα βιντεάκια και να δείτε βήμα-βήμα πώς κατασκευάζετε μια κριτική κατσούνα. Ε, έχω εδώ τα ξύλα, θα σας δείξω και κάποιες. Τα έχω σε λίστα γιατί δεν θέλω να ξεχάσω κάποια. Έχουμε από ξύλο αγριελιάς, αστήρακα, δρυς, βελανιδιά, όπως γνωρίζετε οι περισσότεροι, καστανιά, κρανιάς, λιτσικούδια, μαυρομουρνιά, μπουρνελίδι ή κορομιλιά, το ίδιο ξύλο. Λέω ότι και τις ονομασίες που μπορεί να χρησιμοποιείτε κάποιοι άλλοι για να περιγράψετε σε αυτό το ξύλο και οι οποίες περισσότερο από σας προκύπτουν γιατί εγώ τις ξέρω όπως τις αναφέρουμε εδώ ο πλάτανος, πρίνος ή πουρνάρι, πρίνος, αγαπημένος, αγαπημένο μας ξύλο, πάρα πολύ ανθεκτικό, ροδιά, σκίνος, ο σκίνος έμαθα πρόσφατα ότι είναι το γνωστό μαστιχόδεντρο, δεν το γνώριζα, σικιά, φλαμουριά, υφιλήρα και κυπαρίσι. Και άλλα, έχει και άλλα, έχει και τεραμυθιά, έχει ένα σωρό ξύλα. Σας λέω τώρα αυτά που έχω, συνήθως στην ιστοσελίδα μας και θέλω μόνοι σας να δείτε και να καταλάβετε τη διαφορά. Θα ξεκινήσω φέρνοντας μία κατσούνα από ξύλο πρίνου, η οποία είναι αυτή εδώ, μία νορμάλ κατσούνα σε βάρος και σε αναλογίες, σκουρόχρωμη, δείτε εδώ. Και θα σας φέρω μία κατσούνα από σικιά. Ακούστε τον ήχο. Ο πρίνος έχει πιο στιβαρό ήχο από ότι τη σικιά. Άρα τι καταλαβαίνω, ότι η σικιά, η σύσταση του ξύλου είναι πιο μαλακό, πιο ελαφρύ, είναι ιδανική για κάποιον που χρειάζεται στήριξη στην καθημερινότητά του, γιατί δεν θα το κουράσει, θα μπορέσει να περπατήσει, να πάει οπουδήποτε θέλει χωρίς να τον κουράσει, αλλά ο πρίνος εδώ είναι ένα στιβαρό ξύλο και μπορώ να το εμπιστευτώ και να στηριχτώ πάνω του. Το προτείνουμε τον πρίνο για πεζοπορίες full, για κυνήγι, γενικά για μία, αν χρειαζόμαστε, κτηνοτροφική χρήση εννοείται, αν χρειαζόμαστε μία ε, σκληρή κατσούνα για σκληρή χρήση. Αυτό εδώ είναι δρύς. Το δρύς το ξέρετε όλοι ότι πολύ το εμπιστεύεστε σε έπιπλα, ε, το έχετε επιλέξει στα έπιπλά σας, γιατί, γιατί είναι από τα πιο ανθεκτικά ξύλα. Ο δρύς βγαίνει μόνο σκουρόχρωμος, να πω ότι στον πρίνο, αν και σας έδειξε ένα σκουρόχρωμο, μπορεί να βγει και σε ανοιχτόχρωμο. Έχει να κάνει με την περιοχή όπου έχουμε μαζέψει τον πρίνο. Βλέπετε εδώ πόσο ανοιχτόχρωμος είναι. Αν είναι ορεινά ή όχι και πόσο νερό έχει ουσιαστικά η περιοχή. Μπορούμε να έχουμε ένα ξύλο ροδιάς το οποίο είναι για πολλούς από τα ομορφότερα ξύλα και ποσο νερο εχει ουσιαστικα η περιοχη μπορουμε να εχουμε ενα ξυλο το οποιο ειναι για πολλους απο τα ομορφοτερα ξυλα και κυτρινιζει πάρα πολύ ελαφρύ, ιδανικό για στήριξη στην καθημερινότητά μας. Από ξύλο αστήρακα, όπου ουσιαστικά είναι ανοιχτόχρωμο σχεδόν λευκό ξύλο. Χτυπάω κάτω γιατί θέλω να ακούτε τη σύσταση του ξύλου. Όσο πιο βαρύς είναι ο ήχος, τόσο πιο σκληρή είναι η σύστασή του. Φέρνω και ένα κυπαρίσει εδώ πέρα. Δείτε εδώ πάχος κατσούνας, αλλά δεν έχει τόσο, δεν είναι τόσο στιβαρή. Αν σε αυτές τις αναλογίες είχα ένα πρίνο και χτυπούσα κάτω, θα έσπαγε το πάτωμα. Ε, τι άλλο δεν σας έχω δείξει. Αστήρα καρσδρή κίνος. Το μαστιχόδεντρο, πάρα πολύ μαλακό, ανθεκτικό, έχει ελαστικότητα, δεν σπάει εύκολα, χάρη τη ελαστικότητα που έχει και είναι ιδανική επιλογή για κάθε είδου χρήση. Για πεζοπορία, για στήριξη, για οτιδήποτε θελήσετε. Οι κατσούνε ποικίλουν. Η μεγαλύτερη ποικιλία χειροποίητων κριτικών μπαστούνιων είναι εδώ διαθέσιμη για όλου εσά. Μπείτε στο κατσούνε.gr, χρησιμοποιήστε τα φίλτρα τα οποία σα έχω βάλει, φίλτρο τιμή, φίλτρο ξύλου, ή φίλτρο κατηγορίας, μπορείτε να επιλέξετε γιατί τη χρήση τη χρειάζεται και θα έρθει να σας δείξει τις καταλληλότερες για εσάς. Σαν να είμαι εγώ ένα πράγμα, σαν να μιλάμε στο τηλέφωνο και να μου λέτε θέλω να μου δείξει κατσούνες από πρίνο. Βάζω το πρίνο, τσακ, τις αφαιρεί όλες και μου δείχνει μόνο του πρίνου. Σαν να μου λέτε ότι θέλω μια κατσούνα μέχρι τα 50 ευρώ. Βάλτε φίλτρο με εύρος τιμής, και θα σα δείξει κατσούνε με 50 ευρώ, ή σαν να μου λέτε ότι θέλω κατσούνα συλλεκτική, ή για στήριξη, ή για πεζοπορία, για κυνήγι. Ό,τι και να το πείτε, θα έρθει και θα σα δείξει την καλύτερη επιλογή για εσά. Και μην ξεχάσετε να κάνετε την εγγραφή σα στο κανάλι μα στο YouTube, κατσούνε.gr, στηριχτείτε πάνω του.